Αντενάρ στους 103,5 Απολαμβάνεις ραδιόφωνο α, Κύριε Μπαλαμπάνη να σας ευχαριστήσω α, για την α, παρουσία σας α, στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο α, Θέλω α, να πούμε, να μας πείτε μάλλον πως ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στην, α, πορεία, και την πορεία σας α, στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα στην αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού. Να σα καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα στην Ετωλοκαρνανία, καλημέρα στην Δυτική Ελλάδα. Τι καλημέρε μου στου ακροατέ σα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δώσω ε, τι ευχέ μου για τα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται στι πανελίνε εξετάσει. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και κουράγιο. Η ζωή τώρα ξεκινάει με τι καλύτερε προοπτικέ. Ε, όσον αφορά το ερώτημά σα, πώ ξεκίνησε το ταξίδι τη αυτοδιοίκηση. Καταρχήν να σα πω ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένα έρωτα. Mm -hmm. Ένα ο οποίο δύσκολα περνάει. Και ειδικότερα όταν ε, αυτή η πορεία είναι πορεία η οποία έχει δημιουργήσει, όπω είπατε και εσεί, ένα προγραμματισμό, έχει αφήσει μια παρακαταθήκη, αλλά έχει και ε, όνειρα για την επόμενη μέρα, ε, αισιοδοξία για την επόμενη μέρα και πολλές ιδέες για την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί παρά να την υπηρετεί με όλου σου το είναι. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το ταξίδι στην αυτοδιοίκηση πριν, από την προηγούμενη θητεία, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, από τη θέση καταρχήν του Περιφερειακού Συμβούλου και μετά τα μισά περίπου τη θητεία από τη θέση, από την θεσμική ευθύνη, από τη θέση του Αντιπεριφερειά και Περιβάλλοντο. Μεγάλο το εύρο των αρμοδιοτήτων, μεγάλε οι προκλήσει τι οποίε είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ε... Και μιλάμε, κύριε Μπαλαμπάνη, και σε επίπεδο περιφέρεια. γιατί είναι αρκετοί εκείνοι που, κάπω στο μυαλό του, έχουν θολό το ότι μπορεί βεβαίω ένα περιφερειακό συμβουλο ή ένα κυρίως ότι η να κατάγεται από την Λοκανανία, αλλά έχει στι αρμόδιότητε του τρεις. και τις α, τρεις περιφερειακές ενότητες, και Αχαΐα και Ηλία και το Λοκανανία. Πολύ σωστά. Έχει τρεις περιφερειακές ενότητες, κάθε περιφερειακή ενότητα με τα δικά της ε, χαρακτηριστικά, mm. με τις δικές της ιδιομορφίες, mm -hmm. και είσαι εσύ αυτός ο οποίο πρέπει να συνδέσει έτσι και να διαχειριστεί, Ε, περίπου στους... 700 με 800 χιλιάδες κατοίκους περιφέρειας Δυτική Ελλάδος. Είναι μεγάλη ευθύνη, όπω όπως είπα όμω είναι και πολύ μεγάλη πρόκληση. Mm -hmm. ε, όσον αφορά τον τομέα ενέργεια και περιβάλλοντος. Πριν πάμε mm -hmm, εκεί, mm -hmm. ε, θέλω α, να δούμε α, ε, κάτι το οποίο άρχισε δειλά-δειλά να ακούγεται από τα μέσα περίπου της α, προηγούμενης α, δεκαετίας, μάλλον από τα μέσα του, της δεκαετίας α, του 2000, mm -hmm ότι η Ετωλοακαρνανία έχει όλα εκείνα, είχε και έχει, να το δούμε αυτό, αν είναι μύθος ή πραγματικότητα δηλαδή, α, να α, είναι αυτό που λέμε ο, πράσιμο, ο πράσινος ε, νομός. νομός. Ε, σε σχέση βεβαίως και με τις ε, ε, ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας αλλά και όλα εκείνα α, τα χαρακτηριστικά τα οποία μας οδηγούν. Είναι λοιπόν μύθος α, ή πραγματικότητα α, και σε ποιο σημείο βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ως προς αυτό α, κύριε Παλαβάνη. Χαίρομαι πολύ για την ερώτησή σας. Ε, η Ιτλοκαρονία όπως γνωρίζετε έχει τεράστιες συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιτλοκαρονία λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι απούσα mm -hmm. από την ενεργειακή επανάσταση. Μια ενεργειακή επανάσταση την οποία ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ως Περιφερειακή Αρχή ξεκινήσαμε στις αρχές του 2018. Στι mm -hmm. Στις αρχές δημούν, του 2018 και βασιζόμενοι φυσικά στο θεσμικό πλαίσιο της τότε κυβέρνησης όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, τις γνωστές σε όλες μας ενεργειακές κοινότητες, mm -hmm. Να σας θυμίσω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο την άνοιξη του 2018, τρεις μήνες μετά ε, την, την εξαγγελία της κυβέρνησης για την ίδια ενεργειακών κοινότητων, η περιφέρεια Ευδική Ελλάδος προχώρησε στον περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό. Τον mm -hmm. πρώτο να τονίσω ενεργειακό σχεδιασμό σε επίπεδο Ελλάδο. Mm -hmm. Πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος, η οποία είχαμε ενεργειακό δηλαδή, εγκεκριμένο mm -hmm. από το περιφερειακό σχεδιασμό. Αποτυπώθηκε ένα σχέδιο, ένα οδικό χάρτη. Ακριβώ. Πού είμαστε, τι βρισκόμαστε, τι διεκδικούμε και πού πάμε. Πολύ σωστά. Ε, ε, αυτό βάλεπε. ο ενεργειακό χάρτη αφορούσε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αφορούσε τα φωτοβολταϊκά, τι ανεμογενήτριε, mm -hmm. την γεωθερμία, τη βιομάζα. Καταλαβαίνετε, ένα πλήρε πλάνο mm -hmm. ε, ταξινόμησης ε, ενεργειακών αναγκών αλλά και δυνατοτήτων, mm -hmm. προκειμένου να γίνει σαφές παντού τόσο στου Δήμου τη Περιφέρεια, όσο και στο ευρύ κοινό και στου ανθρώπου που ήθελαν να επενδύσουν ότι η Περιφέρεια είναι εδώ με συγκεκριμένο ενεργειακό σχεδιασμό ψηφισμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο και αρρωγό σε οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία θα ήταν και το καλό και των τριών περιφερειακών εντήτων. Ξεκινήσαμε να σας πω λοιπόν, ταυτόχρονα με αυτή την προσπάθεια, με την συμμετοχή τόσο των τεχνικών επιμελητηρίων όσο και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της περιφέρειας, κάναμε προγραμματικές συμβάσεις, αποτυπώσαμε ενεργειακά σε όλα τα δημόσια κτίρια της περιφέρειας τις ενεργειακές ανάγκες αυτών, προκειμένου σήμερα να είμαστε έτοιμοι, οπλισμένοι, με όριμα δεδομένα, προκειμένου σε οποιαδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίξει τα δημόσια κτίρια της περιφέρειας να μπορούν να ενταχθούν για να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Δυστυχώ ναι, αυτό ναι, ναι. έχει μείνει λίγο πίσω. Έχει μείνει λίγο δεν πίσω έχει προχωρήσει. Λέτε, από την παρούσα περιφερειακή αρχή, έχει μείνει, Ή, λίγο... ναι. έχει μείνει από την παρούσα περιφερειακή αρχή λίγο πίσω. Δεν, ε, δεν έχουμε προχωρήσει προκειμένου, αν θέλετε, να αξιοποιήσουμε τα ενεργειακά δεδομένα ε, τα οποία έχουμε συλλέξει ε, τα και ε, ε, δύο χρόνια. Τώρα προκύπτει το εξή ερώτημα. Από αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίο ψηφίστηκε, μα είπατε, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, Ακολουθήθηκε, αυτό παραμένει, υφίσταται ή έχουν γίνει κάποιε τροποποιήσει. Βεβαίω, τροποποιήσει μπορεί να γίνουν ανάλογα με τι συνθήκε. Ω δομή, ω ως ως θεσμικό εργαλείο, ναι, ναι, είναι αυτό ο ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίο παραμένει και πάνω στον οποίο δομούμε την επόμενη μέρα. Mm -hmm. ε, να κάνω μια παρένθεση γιατί είναι και επίκαιρο mm -hmm. ε, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια είχαμε και του έξινου μετρητέ τη περιφέρεια. Οι οποίοι πάλι με προγραμματική σύμβαση, με με τα τεχνικά μα επιμελητήρια και με του ε, αυτοδιοικητικού φορεί. Όπω βλέπετε, εμεί είμαστε, είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι mm -hmm. εσύ, από, τους, ε, από τα τεχνικά μα επιμελητήρια, η οποία είναι και η, α, η αρρωγή του κράτου σε αυτή την προσπάθεια. Ο τεχνικό κόσμο. Είναι η θεσμοθετημένη συμβουλή του το κράτου στα έργα. Ε, τοποθετήσαμε έξυπνου μετρητέ σε αρκετά δημόσια κτίρια τη περιφέρεια. Κάτι το οποίο mm -hmm. τώρα διάβασα πρόσφατα. Ε, από, την, ε, από τον ΔΔΕ, mm -hmm. ε, ο οποίο θέλει τα, μέχρι το 2030 να έχουν τοποθετηθεί έξυπνοι μετρητέ σε περίπου 7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, Δηλαδή. Να πούμε τι είναι οι έξυπνοι μετρητέ. Βεβαίω. Οι έξυπνοι μετρητέ είναι μετρητέ που τοποθετούνται στου μετρητέ, στου κοινού μετρητέ τη παροχή κάθε κατοικία ή κάθε οικοδομήματο και έχουν ω κύριο στόχο να αποτυπώσουν τι ενεργειακέ καταναλώσει. Mm -hmm. Από αυτό και μόνο, από την παρατήρηση και μόνο των ενεργειακών καταναλώσεων, έχουμε μια πλήρη καταγραφή των δεδομένων που μπορεί να χάνονται, να μην αξιοποιούνται και μόνο, και μόνο αυτή η καταγραφή έχει οικονομία από 20-25% ηλεκτρική ενέργεια. Καταβαίνει πόσο επίκαιρη δηλαδή είναι η τότε προσπάθεια που ξεκινήσαμε και η οποία έχει κλείσει σήμερα δύο χρόνια. Και δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα mm -hmm. η περιφερειακή ή η αρχή, τωρινή mm -hmm. να μας αναλύσει τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί τα δύο τελευταία χρόνια τα οποία πιστεύω θα εκπλήξουν αρκετό κόσμο όσον αφορά ε, τις θα, ε, καταναλώσεις. Θα τον εκπλήξουν θετικά προφανώς. Ε, εννοείται, βεβαίως θετικά. Βεβαίως θετικά, ναι. βεβαίως θετικά. Ε, τώρα, α, μιας και μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρείται, ε, θεωρείται ε, ότι έχουμε αξιοποιήσει, ε, κύριε Μπαλαμπάνη, αυτά τα οποία απλοχέρα μας έχει δώσει η φύση mm -hmm. και μιλώ βεβαίως και για το νερό mm -hmm. και για τον αέρα. Mm -hmm. ε, αν δηλαδή αυτήν την ώρα μπορούμε να μιλάμε ότι η Ετωλοακαρνανία έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα σοβαρό και μιλώ βεβαίως όχι μόνο από τις προσπάθειες της δράσης των φορέων αλλά και των ιδιωτών. Η ερώτησή σα είναι πολύ επίκαιρη. Mm -hmm. ε, στην Ετολοκαρνανία, όπω γνωρίζετε, και λόγω των καιρικών συνθήκων, έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη ε, στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Mm -hmm. ε, υπήρχαν υπήρχαν αρκετέ αγγελώσει. Mm -hmm. Αγγελώσει οι οποίε αποτυπώθηκαν και πριν από ένα χρόνο, με μια επίκαιρη ερώτηση που έκανα προ τον Περιφερειάρχη, όσον αφορά το κορεσμένο δίκτυο τη Ετολοκαρνανία, αλλά και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδο. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει, τόσο όσον αφορά το κορεσμένο δίκτυο. Όσον αφορά όμω και τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε, οι οποίε δυστυχώ ε, αργούν πολύ mm -hmm. όσον αφορά να αδειοδοτηθεί ένα φωτοβουλταϊκό πάρκο και να περάσει στην παραγωγή, εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι χρονικέ. Δεσμεύσει που υπάρχουν προκειμένου από τη στιγμή τη κατασκευή μέχρι και την αρχή τη παραγωγή να μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα. Δυστυχώ αυτό το χρονικό διάστημα αυτή τη στιγμή κειμένεται περίπου στον ένα χρόνο. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα επενδυτή ο οποίο κατασκευάζει σήμερα και περιμένει η επένδυσή του να παράξει μετά από ένα χρόνο, αυτό το χρονικό διάστημα είναι εγκασμένο να πληρώσει το τόκου στο δάνειο που έχει πάρει ο άνθρωπο, να πληρώσει μισθώματα σε αγροτεμάχια το οποίο είδη, έχει ήδη μισθώσει. Αυτό λοιπόν και ήταν το δεδομένο τη ερώτηση που έκανα στον Περιφερειάρχη πριν από περίπου ένα χρόνο, προκειμένου να τρέξει η Περιφερειακή mm -hmm. Αρχή ω ανώτοτο θεσμικό όργανο τη περιφέρειά μα, προκειμένου ε, να απολαύσουν ε, οι πολίτε και τη Ιντολοκαρδία και τη Περιφέρεια, αν θέλετε, πιο γρήγορα ε, την επένδυσή του. Ε, θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι το οποίο αναφέρατε και να το θέσω ω ερώτηση για τι ενεργειακέ κοινότητε. Βλέπουμε, είχαμε πρόσφατα την ανακοίνωση από την πλευρά τη περιφέρεια για την δημιουργία μια μεγάλη ενεργειακή κοινότητα. Μάλιστα, έγινε και παχώρηση από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη μια μεγάλη έκταση. Βλέπω αποφάσει από Δημοτικό συμβούλια και του Μεσολογγίου και του Αγρινίου αλλά και άλλων που προχωρούν ή θέλουν να προχωρήσουν στην ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων. Και θέλω να ρωτήσω γνωρίζοντας βεβαίως και την δισκαμψία των φορέων αυτών, των δημόσιων φορέων ή των φορέων που εποπτεύονται από το δημόσιο κατά πόσο μπορούν να κινηθούν γρήγορα και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο περιμένουμε κυριε Μπαλαμπάνη και το λέω αυτό γιατί στον αντίποδα βλέπουμε μεγάλες πρωτοβουλίε ιδιωτών όπως αυτή της Ένωσης Αγρινίου να τρέχει με ρεθμούς πρωτόγνωρους για τη χώρα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τέτοιων έργων. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη πράξη της περιφέρειας, ε, την οποία και χαιρετίζω, mm -hmm. γιατί σας ε, θέλω να, να, να αναφέρω και στους οκρατές μας mm -hmm. ότι γενικότερα τόσο εγώ ως... Ε, Ω αντιπεριφερειάκη και ω νυν περιφερειακό σύμβουλο, αλλά τόσο και η περάταξή μα, το δικαίωμα δικαίω στην πρόεδρο, του Απόστολου Κατσιφάρα, είμαστε ε, υπέρ ε, των πράξεων οι οποίε αναβαθμίζουν. Του επιχειρήν. Mm -hmm. Θα είμαστε αρρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια, προσπάθεια για, το, για το καλό τη περιφέρεια. Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, δεν είμαστε αρνητέ. Όχι, πέρα από αρκεί, αυτό. και η ε... συγκεκριμένη προσπάθεια ναι, ναι. να βασίζεται σε συγκεκριμένα Ο στοιχεία Όλο το άλλο μπαίνω στο σχεδιασμό. Ναι. Ε, 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 και τι εννοώ. Μπαίνω στην ουσία. Ακριβώς δηλαδή, ναι. θα έχουμε ενεργειακέ κοινότητε. Σε πόσο χρόνο ή δεν θα έχουμε. Λοιπόν, αυτό το ρωτώ. Για, για να, γιατί να απαντήσω. Ε, ε, είστε πια έμπειρος στην πολιτική να μην μένουμε μόνο στην επικοινωνία Ακριβώς. ή στην επιφάνεια, αλλά στην ουσία, γιατί αποδέκτης τελικά είναι ο πολίτης. Κύριε Τσόμπο, μακριά από μένα το επικοινωνιακό. Όχι, δεν το λέω για εσά. Προσθέτω στην κουβέντα. Μακριά από μένα το, το επικοινωνιακό. Mm -hmm. Είχα τόσα πολλά πράγματα να ασχοληθώ ω αντιπεριφερειάρχη mm -hmm. που, που δεν είχα χρόνο. Όχι, δεν το λέω για, να... γενικά. Να το Όχι ότι η επικοινωνία κάποια στιγμή <σχε> συμβαδίζει και με την <σχε> πολιτική <σχε> 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 πράξη, αλλά να μην μένουμε <σχε> μόνο στην επικοινωνία και να έχει κάποιο ωφέλιο ο κόσμο. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο και πάλι θα πω ξεκίνησε επιθετίας μας με συγκεκριμένες συναντήσεις με τους το τη της περιφέρειας όσον αφορά τις ενεργειακές τους αναβαθμίσεις και όσον αφορά τη διαχείριση των καταναλώσεων τους. Τόσο, και, τόσο με τους το ΕΒ, όσο και με τα νομικά πρόσωπα. Απλώς όταν ξεκινήσαμε εμείς ήταν πολύ ανώριμη χρονική περίοδος όσον αφορά την mm. διαδικασία, την στελέχωση κτλ. Ήμασταν σε ένα πρώτο στάδιο και προσπαθούσαμε όλοι να βρούμε τα βήματά μα τόσο η κυβέρνηση όσο και οι περιφέρειε, όσο και οι δήμοι. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη πράξη, ε, τόσο η παραχώρηση του, του χώρου στο στον Δήμο Μεσολογγίου ε, ε, όσο και η πράξη τη περιφέρειας και της δημιουργιακής κοινότητας είναι ένα θετικό βήμα. Mm -hmm. Είναι όμω μία δύσκολη προσπάθεια. Mm -hmm. Είναι μία προσπάθεια η οποία αυτή τη χρονική στιγμή δεν πρέπει να, ε, αν θέλετε, να ξεπεράσει τα την προσήλωση που πρέπει να έχουν mm -hmm. και αυτή τη χρονική στιγμή δεν πρέπει να είμαστε σε επίπεδο ε, συνεντεύξεων αν θέλετε και Επίκυνωνιακ... ανακοινώσεων και, και, και επικοινωνιακών ε, επικοινωνιακών ε, Αυτό... διαδικασιών. Α... Και τι εννοώ. Α... Είναι ναι, μια δύσκολη ναι. προσπάθεια είναι μια προσπάθεια με τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι ένα πάρκο το οποίο με βάση τα στοιχεία γιατί θα σας πω κάτι ε, και θα είναι, και θα το ανακοινώσω και σήμερα από την εκπομπή σα ότι θα ζητήσω από τον περιφερειαρχη να έρθει στο περιφερειακό συμβούλο το συγκεκριμένο θέμα προ συζήτηση. Mm -hmm. δεν, έχει έρθει δεν, θέμα, έχει έρθει. δεν έχει έρθει το συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση και ενημέρωση των περιφερειακών συμβούων. Mm -hmm. Θέλω να έρθει προ συζήτηση mm -hmm. το συγκεκριμένο θέμα. Είναι, είναι, είναι ένα επίκαιρο θέμα, ένα τεράστιο θέμα mm -hmm. και ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, θα μα δεσμεύσει και για τα επόμενα 20 χρόνια. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα. Είναι δέσμευση για τα επόμενα 20 με 25 χρόνια. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι, εγχείρημα. είναι μια πράξη η οποία θα καλύψει τι ενεργειακέ ανάγκε και των τριών περιφερειακών ενωτήτων. Καταλαβαίνετε το εύρο τη προσπάθεια που θα γίνει. Είναι ε, τεράστιο έργο. Ε, από την άλλη, βλέπω του Δήμου ότι από μόνοι του προσπαθούν και αυτοί να κάνουν μια ενεργειακή κοινότητα. Μακάρι λοιπόν, όλε αυτέ οι προσπάθειε να ευοδοτήσουν. Mm -hmm. είναι, θετικ... είναι σε θετικό πρόσημο. Είναι θετικά τα βήματα οποία γίνονται. Θέλει προσήλωση όμω αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Δεν θέλει επικοινωνιακού διαχειρισμού. <χει> θέλει προσήλωση, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει. Και θέλει το χρόνο του για να γίνει. Και από ό,τι γνωρίζω, από τα δημοσιεύματα που μαθαίνω κι εγώ, mm -hmm. είμαστε ακόμα ε, στι πεδιάδε των προσπαθειών. Mm -hmm. Έχουμε ακόμα πολύ βουνό να ανεβούμε. Mm -hmm. Ωραία αυτή η μεταφορά. Α, ε, έχουμε 4-5 ε, λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Μόνο? Ε, περνάει μόνο περνάει ο χρόνο. Ε, κλιματική αλλαγή, ε, κύριε τεράστη, Παλαμπάνη Τεράστιο θέμα. Ε, μπήκε στη ζωή μα πριν κάποιε δεκαετίε δειλά-δειλά εξαιτία τη εμφάνιση πολλών ακραίων καιρικών φαινομένων που συνδέθηκαν με την κλιματική αλλαγή και όπου κλιματική αλλαγή βλέπε άνθρωπο. Ακριβώ. Ε, και μάλιστα πρόσφατα. Όχι πρόσφατα, πριν λίγε ημέρε, στην μεγάλη α, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κύριου Βάιντεν, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπήκε ξανά το θέμα α, της κλιματική αλλαγή και πώ επηρεάζεται ο πολίτη τη Ετωλοακαρνανία και πώ μπορεί να επηρεάσουν α, οι φορεί, θεσμικοί φορεί, το ζήτημα αυτό και τη σχέση αυτή. Η κλιματική αλλαγή είναι και αυτό. Να... Επίκαιρο θέμα. Mm -hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μα συνοδεύσει για την υπόλοιπη ζωή μα. Και δυστυχώ η κλιματική αλλαγή τρέχει με τεράστιου ε, ρυθμού. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν να σα ενημερώσω ότι πάλι επί περιφερειακή μα αρχή ε, εκπονήθηκε το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Με δεδομένα από όλου του Δήμου, από όλε τι περιφερειακέ ενότητε, προκειμένου ελέγχοντα τα δεδομένα. Και κατοχυρώνοντα τι πράξει, οι οποίε πρέπει να προβούμε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή. Δεν σα κρύβω, συμμετείχαμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα με χρηματοδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τόσο στην Ετολοκαρνανία με τα πλημμυρικά φαινόμενα, mm -hmm. όσο στην Αχαία με τα σεισμικά φαινόμενα, mm -hmm. όσο και στην Ηλία με τι τεράστιε πυρκαγιέ. Όλα αυτά καταλαβαίνετε, αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών, να μπορέσουμε κι εμεί ω Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο να συνδράμουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ε, την κλιματική αλλαγή. Τεράστιο θέμα η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και δεν σα κρύβω ότι είναι κάτι στο οποίο ε, πρέπει ω Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο και να μα απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά, αλλά να πράξουμε επιχάρτου για, τη, για, για, για την κλιματική αλλαγή, με συγκεκριμένε πράξει και συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Και βεβαίω ε, όλο αυτό θεωρώ ότι προϋποθέτει και μια επικοινωνιακή, δεν μ' αρέσει ο όρος, πρέπει να γίνει αυτό και βίωμα των ανθρώπων. Θέλει δηλαδή και άλλαγες συμπεριφορών των πολιτών μας, ακόμη και μας. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται μια καθοδήγηση με την καλή έννοια του όρου, ενημέρωση... Προκειμένου να γίνει βιώμα καθημερινό είπατε η προστασία κα... του περιβάλλοντος όλοι μα μπορούμε δηλαδή να είπατε, κάνουμε κάτι. Είπατε κάτι πριν ότι η κλιματική αλλαγή μα επηρεάζει ω όντα. Η κλιματική αλλαγή είναι, για, θα είναι και θα είναι για τα επόμενα χρόνια, mm -hmm. αν θέλετε, ένα θέμα το οποίο θέλει άμεση αντιμετώπιση και αντιμετώπιση στη ρίζα, αν θέλετε, του κακού σε εισαγωγικά. Mm -hmm. Η κλιματική αλλαγή Τρέχει με τεράστιου ρυθμού η κλιματική αλλαγή. Αυτά που θα συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια από το φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή, εάν δεν προσαρμοστούμε σε αυτά στα οποία πρέπει να κάνουμε, δυστυχώ θα αντιμετωπίσουμε ακραίε καταστάσει. Το βλέπουμε και τώρα, ακραία και κυρικά φαινόμενα. Πριν από τρει μέρε, ο αγροτικό τομέα τη Ιδωλοκαρνανία χτυπήθηκε από ένα χαλάζι, από το χαλάζι. οποίο οι αγρότε είχαν να δουν εδώ και 30 χρόνια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι mm -hmm. μέσα Ιούνι και να χτυπάει χαλάζι μια περιοχή. Δεν είναι και ότι, ότι πιο σύνηθε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση. Τώρα, α, δύο λόγια για το φυσικό αέριο. Μην πούμε πολλά, α, θέλω, γιατί α, έχουμε ένα-δύο λεπτά και θέλω να κάνω μία ακόμη ερώτηση. Α, κύριε Μπαλαμπάνη, τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Α, κατηγορηθήκατε από την παρούσα δημοτική αρχή ότι τα πράγματα τα αφήσατε μετέωρα. Ω προ την έλευση του φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα και, στην, και στο Αγρίνιο mm -hmm. και στην mm -hmm. Πάτρα mm -hmm. και στην Ηλία mm -hmm. Τώρα που βρισκόμαστε, αν έχετε ενημέρωση. Βεβαίω, εγώ δεν, και... θα, εγώ δεν θα, θα μπω σε αυτή την λογική. Εγώ θα σα πω ότι η αυτοδιοίκηση mm -hmm. ε, για μένα προσωπικά και για την παράταξή μα έχει συνέχεια. Mm -hmm. Έχει αυτοδιοικητική συνέχεια. Mm -hmm. Τίποτα δεν συνεχίζει αν δεν έχει ξεκινήσει από κάπου. Και το φυσικό αέριο ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, σε πέτρινα χρόνια, με προσωπικέ πράξει τη τότε Περιφερειακή Αρχή, έφτασε σε ένα σημείο, σε ένα αρκετά όριμο σημείο όσον αφορά την έλευση του φυσικού αερίου σε Ετωλοκαρνανία, Αχαία και Ηλία και συγκεκριμένα σε πρώτη φάση σε Αγρίνιο, ε, σε Αγρίνιο, Πύργο και Πάτρα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται, ευελπιστούμε mm. και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε από την Περιφερειακή Αρχή ότι είναι σε όριμο στάδιο ε, και ο αγωγό, ο οποίο σε πρώτη φάση θα έρθει προ την Πάτρα, ε, είναι ένα τεράστιο εγχείρημα για την περιφέρεια τη Ελλάδος και σα είπα για τον καλό των πολιτών με την αρρωγή. Όλων, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια και πρέπει να έχει συνέχεια, να έρθει το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτε να απολαύσουν το ωφέλη του φυσικού αερίου, τα οποία ξεκινούν τόσο από περιβαλλοντικά ωφέλη, όσο και από οικονομικά ωφέλη. Ωραία. Πρέπει κανονικά να πάμε σε διαφημίσει. Θα κλέψω όμω από τη ροή ένα-δύο λεπτά. Έχω αρκετό, έχω αρκετό καιρό να σα δω, οπότε α θα δράξουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λεπτά. Ένα-δύο λεπτά για μια τελευταία ερώτηση. Ξεκινήσαμε, κύριε Μπαλαμπάνη, την συνέδευξη τη συζήτησή μα με την προϊστορία σας με στον χώρο α, της αυτοδιοίκησης α, η οποία ακόμη α, συνεχίζεται. Βεβαίω είστε περιφερειακό σύμβουλο, πρώην αντιπεριφερειάρχη, αλλά πάνω απ' όλα α, είστε ενεργό πολίτη. Και θέλω α, να ρωτήσω, είναι βεβαίω κλεισέ η ερώτηση, α, είναι κλασική η ερώτηση όταν φιλοξενούμε ένα πολιτικό σε όποιο α, επίπεδο. Uh, πώς σκέφτεται uh, Το πολιτικό του μέλλον Αν το σκέφτεται mm -hmm. Ο Νίκος uh, Μπαλαμπάνης Σα ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση ε, Το σκέφτομαι Με πολύ θετική σκέψη mm -hmm. ε, Δεν σας κρύβω ότι Όπως σας είπα και πριν Η πολιτική είναι έρωτας Να με mm -hmm. συγχωρήσουν οι ακροατές mm -hmm. ε, Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να προσφέρει Στον τόπο του, mm -hmm. θέλει να προσφέρει στα κοινά Και βλέπει ότι έχει δυνατότητες μέσα είτε αν θέλετε από την μορφωτική του εκπαίδευση είτε, από την, είτε ο ενεργός πολίτης όπως αναφέρεται να προσφέρει πέντε πράγματα είτε αυτό λέγεται νομός είτε λέγεται δήμος είτε λέγεται περιφέρεια mm -hmm. τότε ναι σας λέω ότι τώρα σας τα αφήνετε όλα ανοιχτά έχετε μια βαντάλια. <laughs> δε, τα οποία είναι ανοιχτά αυτό, που σας υπόσχομαι τουλάχιστον ούτε... εκείνο το οποίο θέλω εγώ και με χαροποιεί είναι ότι οι νέοι άνθρωποι έτσι, όπως, όπως εσείς ασχολούνται και με, με πάθος α, για την, α, με την α, πολιτική, με την α, προσφορά. Βεβαίως αν τα καταφέρουν ή όχι, αυτό το, κρίνει, το πριν, κρίνουν πρώτα οι ίδιοι, mm -hmm, α, γιατί εμείς αποφασίζουμε τι κάνουμε στην ζωή μας α, ή τι κάνουμε α, στα θέλω μας και βεβαίως α, μετά α, είναι και οι πολίτες. Ο πολίτη είναι ο, ο καλύτερο κριτή όλων μα. Εγώ αυτό που σα λέω και δεσμεύομαι γι' αυτό είναι ότι θα είμαστε παρόντε στι πολιτικέ εξελίξει. Ωραία. Θέλω να σα ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια. Εγώ θα είμαστε εδώ, φυσικά, α, κύριε Μπαλαμπάνη, να, να τα λέμε, να μιλάμε. Γιατί, εγώ Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ για την Πλησιάζει και όχι πλησιάζει ο χρόνο. Έχουμε μπροστά μα πολιτικό χρόνο και για τι όποιε εκλογέ. Όμω η πολιτική είναι και καθημερινή δράση. Ακριβώ. Συμφωνώ απόλυτα. Σα ε, 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 σας ευχαριστώ εμείς α, φίλες και φίλοι να πάμε α, στην, α, στα διαφημιστικά μηνύματα Αντένα Σταρ στους 103,5 Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.